Τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης συλλέγονται εδώ, στο κοινωνικό παντοπολείο της Στίβας. Μια πρωτοβουλία του Δήμου Θηβαίων με τη βοήθεια εθελοντών και την αμέριστη συμπαράσταση των πολιτών της Στίβας. Δήμος Θηβαίων, με μπροστάρι το δήμαρχό μας τον κύριο Αναστασίου, έχει αποδείξει έμπρακτα ότι είναι κοντά στα προβλήματα τόσο των συμπολιτών μας, αλλά γενικά και σε όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας και όχι μόνο. Η αφορμή ήταν, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο πόλεμος, η εισβολή στην Ουκρανία. Είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή βίας, πολέμου, εννοείται από όπου και αν προέρχεται. Οπότε με πρωτοβουλία του Δήμου κάναμε ένα κάλεσμα στους συμπολίτες μας για συλλογή τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης, φαρμακευτικού υλικού για να τα στείλουμε στους αμάχους της Ουκρανίας. Υπήρχε ανταπόκριση από τους πολίτες της Στίβας. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι η ανταπόκριση ήταν θερμή έως συγκινητική. Για το λόγο αυτό, λόγω ακριβώς της θερμής ανταπόκρισης, πήραμε απόφαση να παραταθεί η συλλογή τροφίμων και του υλικού για άλλες 2 μέρες μέχρι την Παρασκευή. Όποιος συμπολίτης μας θέλει μπορεί τις ώρες λειτουργίας του παντοπολίου 10 με 1 να προσέλθει να παραδώσει τα τρόφιμα και ό,τι άλλο έχει που μπορεί να σταλεί στον άμαχο πληθυσμό της Ουκρανίας. Και στο σημείο αυτό θέλω να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα σχολεία, γονείς, μαθητές, δασκάλους, όπου στηρίζουν πραγματικά συγκινητικά όλη αυτή την προσπάθεια. Είναι μέρος, είναι κρίκη αυτής της αλυσίδας ανθρωπιάς που θα φτάσει μέχρι την Ουκρανία. Έχουν μαζέψει μεγάλες τεράστιες ποσότητες τροφίμων και σύντομα τα φορτηγά του Δήμου θα πάνε να τα φορτώσουν, να τα μεταφέρουν όλα αυτά στον προορισμό τους. Τι μπορεί να φέρει λοιπόν κάποιος που έχει την καλή θέληση εδώ? Τα είδη τα οποία μπορεί να φέρει είναι κλινοσκεπάσματα, κουβέρτες, τρόφιμα βέβαια μακράς διάρκειας ώστε να είναι εφικτή η μεταφορά τους, ιατροφαρμακευτικό υλικό, είδη πρώτη ανάγκης. Και γενικά οτιδήποτε μπορεί να μεταφερθεί και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα άμεσης λήξεως κτλ. Υπάρχει κάποια συνεργασία από μεριά του Δήμου, από μεριά του Δήμου, προκειμένου να φτάσουν εκεί που πρέπει όλα αυτά? Ήδη είμαστε στις συζητήσεις. Το πιθανότερο είναι την Παρασκευή που λήγει η προθεσμία συλλογής να μεταφερθούν με φορτηγά του Δήμου μας σε ένα κεντρικό σημείο στην Αθήνα, ίσως στο Σύνταγμα, και στη συνεννόηση με την πρεσβεία της Ουκρανίας να βρούμε τον τρόπο μεταφοράς εκεί.